Μικρές κομματερές σκουπιδιών από εκατοντάδες κυρίως πλαστικά που πέταξαν ασυνείδητοι πολίτες έφεραν στην επιφάνεια εργασίες κλαδέματος στην περιοχή του Καράβολα με τις εικόνες να είναι χαρακτηριστικές. Η περιοχή του Καράβολα είναι μια περιοχή η οποία πραγματικά θα έπρεπε και είναι και αποτελεί ένα χώρο αναψυχής, περιπάτου, άθλησης, ένας πραγματικά πολύ μεγάλος κοινόχρηστος χώρος στον οποίο πρέπει να χαίρονται οι Ηρακλειώτες. Η εικόνα η οποία αντικρίσαμε ήταν απογοητευτική όσον αφορά τον καθαρισμό της περιοχής και τα σκουπίδια τα οποία δυστυχώς σε συνδυασμό με τον αέρα αλλά και την πυκνή βλάση που υπάρχει στις νησίδες και στα παρτέρια είχαν δημιουργήσει ένα εκρηκτικό μείγμα. Εικόνες ντροπής ανάμεσα στα φυτά στο δυτικό τμήμα του Καράβολα, όπου πριν από λίγες ημέρες πραγματοποιήθηκε επιχείρηση κλαδέματος και αναβάθμισης περιοχής από την Υπηρεσία Καθαριότητας και την Υπηρεσία Πρασίνου. Μια εκτεταμένη κοινή επιχείρηση των υπηρεσιών μας τόσο του Πρασίνου όσο και της Καθαριότητας, ώστε να υπάρξει ένας γενικότερος εξορισμός στην περιοχή, να υπάρξουν τα κλαδέματα στα παρτέρια και στη χαμηλή βλάση η οποία υπάρχει, έτσι ώστε να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο την καθαριότητα. Δεν είναι εικόνες αυτές που μας τιμούν μέσα στην πόλη του Ηρακλείου. Ο Καράβολας και κάθε κοινόχρηστος χώρος προφανώς έχει τα καλαθάκια του. Και στις τρεις βαγιές ασυνείδητοι εναποθέτουν κλαδιά δίπλα από τους κάδους, με το επίμαχο σημείο να μετατρέπεται συχνά σε αυτοσχέδια χωματερή μπαζόν, ογκωδών αντικειμένων και όχι μόνο. Όλα τα σκουπίδια. Εδώ να, ο άλλος κλάδεψε ελιές, έφερε τσιφούντες εδώ πέρα. Εδώ πέρα γίνεται της κακομοίρας. Έπαει στον δρόμο μέσα, δεν μπορεί να περάσει όταν πιάσει αέρας, όλες τις σακούλες έξω, έξω. Περνάνε τα κοπέλια πέ του σκολιού, βρωμή παέ γίνεται, κακομοίρα γίνεται παέ. Μαζεύουμε κάθε μέρα, εφόσον έχουμε την πληροφόρηση, περίπου 15 με 20 ογκώδια αντικείμενα. Έτσι, τα οποία είναι είτε στρώματα είτε έπιπλα. Αν πάρει σήμερα τηλέφωνο, σε δύο μέρες έχει περίπου το μαζεύουμε. Με τα πενιχρά μέσα και τους πενιχρούς ανθρώπινους αλλά και οικονομικούς πόρους που διαθέτουμε, ως υπηρεσία θα κάνουμε το μέγιστο δυνατό. Έχω πει πολλές φορές όμως ότι η υπόθεση καθαριότητας είναι μια υπόθεση η οποία χρειάζεται μια κοινωνική συμμαχία. Κάλεσμα στους πολίτες να διατηρήσουν το περιβάλλον καθαρό απευθύνει ο Νίκος Γιαλιτάκης, ο οποίος παράλληλα αναφέρθηκε στην αύξηση του πρασίνου στην πόλη, το οποίο όπως είπε γίνεται με αγάπη και μεράκι από τους ανθρώπους του Δήμου. Κάναμε μια εκτεταμένη φύτευση στον προμαχώνα του Μαρτινέγκο, βότανα, δίκταμο, ρίγανη. Αυτοφύ φυτά της Κρήτης, σε ένα σημείο πραγματικά το οποίο έχει μεγάλη ιστορικότητα, αποτελεί θα έλεγα ένα μνημείο και αυτό. 3.000 ενδυμικά φυτά φυτεύει η Υπηρεσία Πρασίνου, δίνοντας χρώμα στο ιστορικό αυτό σημείο της πόλης. Και ο προμαχώνας Μαρτινέγκου αλλάζει όψη με φόντα της φυτεύσης χιλιάδων ενδυμικών φυτών, ενώ στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η διαμόρφωση 10 κοινόχρηστων χώρων πρασίνου και περιπάτου σε διάφορα σημεία του Ηρακλείου. Θα έχετε παρατηρήσει όλη αυτή την περίοδο ότι γίνονται καταρχάς τα κλαδέματα των μεγάλων δέντρων. Ταυτόχρονα σε μεσομακροπρόθεσμο διάστημα διαμορφώνουμε 10 νέους κοινόχρηστους χώρους σε όλη την ευέλεια του Δήμου μας, του Αστικού Ιστού του Ηρακλείου, όπου εκεί φυσικά θα υπάρξουν και νέες φυτέψεις.